Λοιπόν, κοντά μας έχουμε τον προπονητή του ΑΟ Τρίκαλα, ο οποίος έκατσε σήμερα στον πάγκο της ομάδας, απουσίας του Μάικ Σνούι, τον Νίκο του Μανούρα. Φιλική νίκη με 0-2 απέναντι σε μια δυνατή ομάδα του Αστέρα Σταυρού, στο τελευταίο ουσιαστικά φιλικό παιχνίδι, καθώς από το επόμενο Σάββατο η ομάδα μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων αναμετρήσεων. Νίκο, το σχόλιο σου για το σημερινό φιλικό. Έτσι είναι, είχαν προηγηθεί δύο φιλικά με ομάδες του αεροτεχνικού, με ομάδες αλφατοπικού. Σήμερα δώσαμε το πρώτο φιλικό παιχνίδι με ομάδα του επιπέδου της ΓΑΜΑ Εθνικής. Πραγματικά τα παιδιά έπαιξαν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα με πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, με κατοχή μπάλας και δημιουργία πάρα πολλών ευκαιριών. Αυτό το 2-0 νομίζω ότι είναι και μικρό το σκορ βάσει των ευκαιριών που δημιουργήσαμε, αλλά το σκορ είναι το λιγότερο που κοιτάμε στις φιλικές αναμετρήσεις. Αυτά που θέλαμε να βγάλουν τα παιδιά νομίζω ότι τα έβγαλαν, απέδωσαν σωστό τακτικό ποδόσφαιρο, αλλά βρισκόμαστε τώρα, μπαίνουμε στην τρίτη εβδομάδα και έχουμε να δουλέψουμε πάρα πολλά κομμάτια ακόμα για να είμαστε έτοιμοι στις επίσημες υποχρεώσεις μας. Κάποια παιδιά τα οποία δοκιμάζονται, όπως ο Σινκ, ο Ουαλίν, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη. Από ό,τι μαθαίνουμε όμως, έχουν ικανοποιήσει μέχρι στιγμής, έτσι, την παρουσία τους. Εντάξει, είναι παιδιά που έχουν εμπειρία, όπως και όλο το ρόστερ της ομάδας. Νομίζω ότι βαδίζουμε σωστά, υπάρχει ποιότητα και εμπειρία στην ομάδα και με τη δουλειά που προσπαθούμε να βάλουμε μαζί με τον coach Σνούι να πετύχουμε τους στόχους που έχει θέσει φέτος η διοίκηση. Τελειώνει εδώ η μεταγραφική ενίσχυση με αυτούς τους παίκτες ή κοιτάζουμε και κάτι άλλο στην συνέχεια? Θα το δούμε μαζί με τη διοίκηση, το τι μπορεί να γίνει επιπλέον, αν θα γίνει κάτι. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι κάθε μέρα στις προπονήσεις να χτίζουμε την ομάδα, να ξέρει τι ζητάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να έχει μια ποδοσφαιρική ταυτότητα η ομάδα και να πάει σε κάθε παιχνίδι για το θετικό αποτέλεσμα. Αρχής γενομένης από την επόμενη εβδομάδα, όπου έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το θεσμό του κυπέλλου Ελλάδας. Ωραία, να μιλήσουμε για αυτό το μάτς λίγο. Πρώτο επίσημο μάτς απέναντι σε Θήνα Πατών, εντός έδρας μάλιστα, μπροστά στο κοινό σας. Σίγουρα στόχο έτσι αποτελεί πρόκριση και το να φτάσει η ομάδα όσο πιο μακριά μπορεί στο θεσμό του κυπέλλου. Σίγουρα είναι στόχος η πρόκριση. Θα πρέπει να φανούμε συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο σε καμία περίπτωση. Επειδή προέρχεται από αεροτεχνικό πρωτάθλημα, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί μέσα στην έδρα μας, στον κόσμο μας, να παίξουμε ένα όμορφο παιχνίδι, να πετύχουμε την νίκη που θα μας περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.